ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον τροχό της τύχης. Μας παρακολουθεί όλη η Ελλάδα και η Κύπρος. Γιατί τα πράγματα είναι απλά. Εμείς εδώ κάθε μέρα παίρνουμε ένα χαπάκι. Κλακ, χάπι αισιοδοξίας, μία ώρα χαμογελάμε, βγάζουμε λεφτά, κερδίζουμε πεζό 108. Και φαντάσου, βγαίνει σε έκδοση με ηλιορροφές, με οροφές που ανοίγουν δερμάτινες, με οθόνες touch screen να πατάς τα κουμπιά έτσι να κάνεις διάφορα κόλπα, αλλά, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο, αν δεν έχει κόρνα που πάμε, όχι είναι σοβαρό, έχει το πεζό 108, έχει! Χωρίς κόρνα γίνεται, χωρίς Τζούλια Νόβα γίνεται, όχι! Ναι, ναι. Χορεύεις εκεί, τραγουδάς εκεί. Και εμείς σε βλέπουμε. Να σου ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Με τη ζακέτα και την Τζούλια μαζί δεν έχεις σκάσει. Θερμοκρασία στα ύψη. Να βγάλεις κάτι, εγώ που σκάσαμε. Πάμε να παίξουμε. Πάμε. Εντάξει, έξω έχει μία δροσιά, το καταλαβαίνω. Εδώ μέσα, λάβα. Στα ύψη θερμοκρασία. Στα ύψη θερμοκρασία. Και μια κυρία φωνάζει, α, είστε η αρωμιά στην Πάρτιση. Πολύ ωραία συνεχίζουμε, δεν είπαμε τίποτα, παιδιά. Πάμε, λεξομαχία. Τζούλια, θα μας χαρίσεις με το υπέροχο φόρεμά σου και μία εξίσου έτσι, ωραία κατηγορία. Θα ξεκινήσουμε με τηλεόραση. Πόσες λέξεις έχουμε, Νίκο μου, Λένα μου και Δημήτρη. Δύο λέξεις. Ξεκινάμε. Πάμε! Κατηγορία τηλεόραση. Τι μου πείτε καμιά μάρκα. Λοιπόν, είναι ο Νίκος που θα μου πει ότι είναι... Ψήθυρη καρδιάς. Εάν είναι ψήθυρη καρδιάς, παίρνω το κλαρίνο μου και... Καράβι το φεγγάρι! Αχ, αγόρι μου, 50 ευρώ ήδη! Έφυγες! Νικό μου, συγχαρητήρια, 50 ευρώ δικά σου! Μπράβο! Και πάμε να βγάλουμε κι άλλα στον πρώτο γύρο! Κατηγορία για την πρώτη γυροβολιά. Ετοιμαστείτε σε λίγο. Ο Νικόλας γυρνάει, δίνει το έναυσμα και αρχίζουμε να μαζεύουμε τα ευρώ. Ντάγκα, 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 ντάγκα. Για να δούμε τι είναι αυτό που είπαν κάποιοι. Μια φράση ψάχνουμε δηλαδή που έχει υποθεί. Ναι. Ωραία. Μια φράση που έχει υποθεί. Κάτι είπαν. Φίρμα φράση, όχι καμία τελευταία σειρά, έτσι. Ποια είναι η φράση μας, πόσες λέξεις ψάχνουμε. Ψάχνουμε τέσσερις λεξούλες και θέλουμε να ευχηθούμε όλοι μαζί στον Νίκο με ένα δυνατό χειροκρότημα. Καλή επιτυχία! Γιατί κάνει την πρώτη γυροβολιά σήμερα. Είναι πολύ σημαντική. Η καλή μέρα, λένε Νικόλα, φαίνεται από το πρωί. Και η πρώτη γυροβολιά στον πράσινο δείκτη σταματάει, παιδιά, παλιά μπαλαντέρ με τη μία. Αμά! Όχι απλά καλή μέρα. Έχει ξεφύγει εσύ κιόλας. Πες με ένα γράμμα απλά ταπεινά. Και εγώ σου δίνω τη δυνατότητα να έχεις μπαλαντέρ. Το τάφ. Και υπάρχει! Μπράβο! Πιο γρήγορη απονομή δεν έχει ξαναγίνει. Κυρίες και κύριοι, όλοι όρθιοι, γιατί! Βραβείο! Γρηγορότερη μπαλαντέρ στην ιστορία των τροχών της τύχης στο νότιο και βόρειο ημισφαίριο ταυτόχρονα του Νίκο. Νίκο μου! Η οικογένειά σου παρακολουθεί. Παρακαλώ να τους κάνεις την αφιέρωση. Αφιερώνω στην οικογένεια, στα παιδιά μου και σε όποιον άλλο βλέπει. Πατέρας. Το είναι. Το μπαλαντέρ σημαίνει δεν το ξεχνάς. Πρώτον, το έχεις εκεί μέχρι να χρεοκοπήσεις. Δεύτερον, εάν φέρεις ένα ποσό που γουστάρεις, δεν ξαναγυρίζεις, βρίσκεις ένα γράμμα και μετά μου λες, όπα, μπαλαντέρ, ξαναπαίζω για το ίδιο ποσό. Εάν τώρα φτάσεις μέχρι το τέλος, εκεί σε περιμένει ένα γράμμα επιπλέον. Πάμε. Έχεις βγάλει ήδη 90 ευρώ με τα δύο τα που σου έδωσαν από 45 ευρώ το καθένα. Και βγάζεις και άλλα 80, Νικόλα. Για κάθε σωστό σύμφωνο. Έχεις 5 δεύτερα να μου πεις. Το σίγμα.
2 σίγμα 160 ευρώ. Είναι αθόρυβος παίκτης ο Νικόλας, αλλά μάνι μάνι παιδιά 250. Και 50 πριν 300. Ή γυρίζεις ή αγοράζεις φωνή θυσιάζοντας 100 ευρώ. Θα γυρίσω άλλη μία. Θα γυρίσεις άλλη μία γιατί βλέπεις ότι το έχεις. Να έρθω να σε απαλλάξω εγώ από κάτω την παλατέρα και δίπλα μου, σε ενοχλούμε κιόλας. Αυτή τη φορά σταματάμε στα 30. Παραλίγο να πας για το τάμπλετ. Εγώ σε απαλλάσω από αυτό, μη σε ενοχλεί. Πες μου. Να πούμε το μη. Θέλουμε μακαρόνια, παρακαλώ, μη. Μπε, κιμά. Έτσι, μπράβο. Ένα μη, άλλα 30 ευρώ. 2,80 το σύνολο για τον Νίκο. Δεν είναι χειροπιαστά. Στάχτη μπορούν να γίνουν εάν χάσεις ένα γράμμα. Πάμε. Ξαναγυρίζει, παιδιά, ο Νίκος. Επιλέγει τη λύση της γυροβολιάς. Όχι! Έλα, έλα, έλα. Μια του κλέφτη. Δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη. Την τέταρτη ξέρεις ποιος χαίρεται. Ο Δημήτρης! Χαίρεται, επιτέλους θα παίξει ο άνθρωπος με τη ζακέτα. Έλα, γόρινα μου. Πάμε. Καλή επιτυχία, σε εύχομαι. Εάν βλέπεις ότι σε ζεσταίνει, αρχίζεις και βγάζεις. Πάμε. Ωραία. Δώσε. Είναι η πρώτη γυροβολιά του φίλου μου, του Δημήτρη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει θερμό αγόρι, φοράει τζακέτα του. Και για 30 ευρώ μου λέει το πρώτο σύμφωνο για απόψε. Το ρο. Ρημουλκό. Μπράβο, καλά έκανες. Ένα ρο το έχουμε. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι που έχει υποθεί. Εάν το βρείτε, παίρνετε τα λεφτά που έχετε εκείνη την ώρα μπροστά σας. Αν είναι κάτω από 50 ευρώ, σας τα πάμε 50 ταβάνι. Το έχεις βρει, και τι κάθεσαι, γύρνα. Δεν με κοιτάς, με τη ζακέτα. Δεύτερη ευκαιρία! Τα μάτια σου στη Τζούλια τώρα, σε παρακαλώ. Όχι στον πίνακα, στη Τζούλια είπα. Τι χερούλη. Μπορείς να ζητήσεις ένα σύμφωνο για 45 ευρώ ή ένα δωρεάν φωνήεν και να μην το πεις σωστά, δεν πειράζει, θα ξαναγυρίσεις. Και τώρα πάρ' τα μάτια σου στη Τζούλια και κοίταξε με εμένα και πες μου τι κάνουμε. Θα πούμε σύμφωνο. Σύμφωνο. Για 45 ευρώ λοιπόν. Το κάπα. Κάπα. Αν υπάρχει κάπα, είσαι σε καλό δρόμο. Δεν υπάρχει. Είσαι σε μέτριο δρόμο, δηλαδή ξαναπέζεις. Μπράβο. Οπα. Να η δεύτερη ευκαιρία αμέσως για τον φίλο μου τον Δημήτρη, που γυρίζει γρήγορα-γρήγορα. Ανακουφισμένος πλέον με όλο αυτό που έγινε, και όχι απλά ανακουφισμένος, αλλά και με 200 άρι. Θα πούμε το γάμα. 2-2. 2-2. Ούτε η εθνική στο Ευρωμπάσκετ δεν έχει τόσο αστοχές βολές, δε φίλε. Κάτσε καλά. Δεν πειράζει όμως, γιατί θα απολαύσουμε τη Λένα να πέσει σήμερα, Λένα μου. Καλώς ήρθες. Θέλω να, πραγματικά να τελειώσω γύρος, να παρουσιάσω αυτό το σύνολο ΑΕΚ. Η Άρης, τι είσαι. ΑΕΚ. Για να δω σύνολο ΑΕΚ, πάμε. Και κορδάνε οι ίδιοι αεξίδες, μόνο οι αεξίδες, παρακαλώ, παραμάκι. Τι έγινε, παιδιά. Πού έχουμε πάει, χείρα 21, είμαστε σήμερα. 100 ευρώ. Ο κόκκινος δείκτης έδειξε 100 ευρώ. Να τα αφήσω, θέλεις να γυρίσουμε ξανά. Όχι, καλά είναι, εντάξει. Καλά είναι. Βολεύει. Έλα μου. Λάμδα. Λάμδα. No. Και χάθηκε ευκαιρία να αναδείξω αυτό το φόρεμα. Μετά όμως θα επανέλθω. Νικόλα, έφτασε πάλι η σειρά σου, παιδιά. Με 30 ευρώ ο Δημήτρης και από 0 εσείς δεν κάνουμε και τίποτα. Πάμε να μαζέψουμε λεφτά, όχι να σας φωτογραφίσουμε, να βγάλουμε selfie. Έλα, Νίκο μου, πάμε. Ο Νικόλας γυρίζει. Δεν μου πεις ότι σαράχεται. Όχι. 65 ευρώ. Να πούμε το πι. Να το, ωραίο τατά. Γυρίζει ξανά. Είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, 65 ευρώ. Αυτή η γυροβολιά μπορεί να είναι και τελευταία. Εάν το πετύχεις εδώ πέρα, πάμε για λύση του μυστηρίου. 50 ευρώ ακόμα για ποιο γράμμα. Για τον νι. Και από αυτό έχουμε... Το έχεις το γρίφο. Τον έχεις. Τον έχω. Και τι κάθεσαι και δεν μου το λες. Νύπτο τα σχήρας μήπως... μου. Νύπτο, θα το πεις τώρα, να πάρεις τα λεφτά, σίγουρος να είσαι. Δυνατά. Νύπτο τα σχήρας μου. Νύπτο τα σχήρας μου για να μαζέψεις 115. Τα πήρες! Τα πήρες! Τα πήρες! Κάντε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, να βάλει τα λεφτά ο Νικόλας, γιατί έφτασε τα 165 και ξεκινάνε τα ζόρια μετά τις διαφημίσεις.
έχουμε επιστρέψει και δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε τόσο χλιαροί στην κερκίδα. Εδώ μιλάμε 2.500 κόσμος! Ναι! Για τεχνικούς λόγους δεν έχουμε καμία κατοστή ανθρώπους. Έτσι, οι υπόλοιποι 2.000 είναι από εκεί. Νίκος, Ελένα και Δημήτρης είναι οι παίκτες μας που έφτασαν μέχρι εδώ σήμερα και φτάσανε πολύ εύκολα με ένα απλό τηλεφώνημα. Παίρνω το κουτί που θα το κουβαλάω μαζί μου σήμερα σαν έκπληξη και πάω στον Νίκο που προηγείται. Νικόλα μου, καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια για τα λεφτά που έβγαλες ήδη. Μπράβο. Τι κάνεις στη ζωή σου εκτός από το να παρακολουθείς τροχό της τύχης που σε βλέπω, είσαι έμπειρος αυτά τα θέματα. Είμαι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας. Τι, πυργό. Πυργό ελέγχου. Με φιλέ, αυτό είναι το επάγγελμα, Τζούλια. Το έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Με το μεγαλύτερο άγχος στον κόσμο. Λένε. Ώρες-ώρες είναι. Γιατί είναι λογικό, δεν είναι. Ναι, εντάξει, κάτι είναι ευθύνη, ρε παιδί μου. Και κανένα εκατομμύριο άνθρωποι κρέμονται από τα χείλη του. Δεν έγινε και τίποτα, δηλαδή. Απέφυγε και τρία αεροπλάνα. Αγόρι μου, να είσαι υγιής πάντα. Τα ματάκια σου καλά, τα αυτάκια σου. Αντίληψη να κοιμάσαι νωρίς. Να παίρνει βιταμίνες σου, φρουτάκια, σε θέλω δυνατό. Στείλε το αεροπλάνο να φύγει δίπλα. Να φύγει δίπλα για τη Λένα. Στείλε με οδηγή, με εντολή. Σ' ακούω, ναι, ακούω πύργο ελέγχου. Ελεύθερη η απογείωση, πηγαίνετε προς τα εκεί. Προς τα εκεί. Φύγαμε, Ελένα! Κυρίες και κύριοι, θα το πω. Έλα μαζί μου, ένα χειροκρότημα πάρω τεταμένο. Να δεις, Τζούλια, που φοράς εσύ ωραίο φόρεμα. Η Λένα μας, η κούκλα, εδώ. Αεκάρα λέμε τώρα, αεκάρα! Κούκλα. Η Λένα, η οποία παρακαλώ, δεν ξέρω αν είναι και μπορεί να το βάλεις τυχαία εγώ, έτσι φώναξα, αλλά μου είπες ότι είσαι, καλά, δεν άκουσα. Μπράβο, έχει και το λαό πίσω, έχει έρθει η θύρα 21 εδώ. Ακούω πολλούς! Το σημερινό επεισόδιο γυρίζεται στη Νέα Φιλαδελφία, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εσύ με τι ασχολείσαι, γήπεδο δεν πηγαίνεις, μήπως ήσουν αεροσυνοδός να το κάνουμε σε τάκι. Όχι. Θα μπορούσες όμως, το λέω με ειλικρινία. Δεν ήταν. Δεν ήθελες. Τι ήθελες να είσαι? Ήθελα να δουλεύω σε πλοίο, να είμαι η καπετάνισσα. Ω, σε πλοίο, μάτω τον Ανδρέα Καρκαβίτσα, για πες μου. Στα δικά μου τα χρόνια ασυρματίστρια. Στα δικά σου τα χρόνια, λες και είσαι μωρέ. Ναι, γιατί τώρα έχει κομπιούτερ, έχει τέτοια πράγματα. Τώρα εντάξει, στα δικά μου χρόνια, δηλαδή κάνεις εμπάς που είμαστε 37 χρονών, να νιώθουμε ότι είμαστε μεγάλοι, βρε Λένα. Καλή επιτυχία. Πάσε καλά, καπετάνισσα. Ωραίο αυτό. Ε, καπετάνια, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Όχι. Ένα τροχονόμο ακόμα. Τροχονόμο, τι είσαι, τροχεά? Όχι. Τάξη, αλλά... Κοντά είσαι και αστυνομία και τα λοιπά. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ για πάρτι μας. Άξιος, μπράβο αγορίνα μου. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε αμέσως να παίξουμε δεύτερο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο, εγώ να παίρνω και το κουτί μου εδώ. Το έχω βάλει να είναι μυστηριώδες εδώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να αλλάξουν τα πάντα με αυτό το κουτί. Γελάει και η Τζούλια. Δεν ξέρει ούτε η Τζούλια τι έχει μέσα. Ξέρω. Δεν ξέρει ούτε η Αλεξάνδρα η Μπουτσέτου, η αρχιντάκτριά μας. Το κρατάω τα στράγια στο μυστικό. Λοιπόν, στο δεύτερο γύρο θα παίξει πρώτος ο Δημήτρης γιατί είναι η σειρά του. Αλλά πρώτα η Τζούλια θα μας εξηγήσει για ποια κατηγορία παίζουμε. Και εδώ έχει πολλά λεφτά, παιδιά. Πολλά ευρώ. Θα πρέπει να βρείτε ένα διάσημο πρόσωπο και το επάγγελμά του. Οι λέξεις μας. Τρεις λεξούλες, το πρόσωπο και το επάγγελμά του και είναι η ώρα του Δημήτρη να γυρίσει. Θέλεις να περίμενε να κάνω ατμόσφαιρα, να νιώθεις μέσα στη δουλειά σου περίπου. Πάμε! Ξεκινάμε. Τζούφια στηρίχτερα, τζούφια ψαρμόνι, γιατί έχουμε πάθει Τζούλια, δεν οργανωνόμαστε. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, αμάν. Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί. Το χειρότερο είναι να σου συμβεί αυτό όταν έχεις 1.200 ευρώ πάνω σου. Με μηδέν, δεν μασάμε. Όχι, δεν μασάμε, κόψε μια κλίση για να τα βγάλεις. Αυτό είναι, πάμε Λένα. Έλα Λενάκη, η Λένα ήταν τυχερή. Είναι σαν να παίζει πρώτη. Αετάρα, μπονανότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και 80 ευρώ η Λένα μας, μπράβο Λένα. Αρχικαπετάνισσα, θα κάνω εγώ το φάρο. Σίγμα. Ένα σίγμα παρακαλώ. Πολύ ωραία. Δύο σίγμα. Μπράβο. Δύο σίγμα εμφανίστηκαν. Αυτό σημαίνει εισέπραξες 160 ευρώ ήδη. Μάζεψε κι άλλα ευρώ. Αριστερό χείρ. Και δυνατό το αριστερό σου χέρι. Πάει χρεοκοπία. Ήρθε το 65. Ωραιότατα λένε μου. Ωραιότατα. Λάμδα. Λουκάνικο. Γιόκ. Λάμδα δεν έχουμε. Και ο Νικόλας, ο οποίος είναι περήφανος, γυρίζει τώρα. Και λέω είναι περήφανος γιατί ο άνθρωπος έχει ήδη καταφέρει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού να κερδίζει γύρους, να κερδίζει γρίφους, να κερδίζει λεξομαχίες και όλα καλά! Εδώ πρώτα θα μου πεις ένα σύμφωνο και μετά η Τζούλια θα σου εξηγήσει όμορφα. Θα πω το μη.
Θα πεις το μη, όπως λέμε, Μιχάλης ή Μάικολ. Αμέ, και όχι μόνο ένα, τρία παρακαλώ, έχει 45 ευρώ, έκαστος, έκαστος. Και τώρα που η Τζούλια γύρισε τα τρία μη, κοίταξε την προσεκτικά στα μάτια μόνο παρακαλώ, γιατί θα σου εξηγήσει ακριβώς τι ρισκάρεις. Η φετούλα μυστήριο από κάτω μπορεί να κρύβει τα 500 ευρώ ή χρεοκοπία. Μάλιστα. Λέγε, το ανοίγεις ή το παρατάς, το ανοίγεις ή το παρατάς. Να το ανοίξει! Ναι! Το ανοίγω. Να το παρατήσει! Όχι! Νομίζω... Το ανοίγω. Ακούς τη λαϊκή εντολή. Είπε ο λαός, ναι, ναι εσύ. Πρωτότυπο αυτό, αλλά πάμε. Το ανοίγεις. Να μην σου ανταλλάξω με το μυστήριο της κουτί. Θα το ανοίξω, ε. Σίγουρα. Κομμάτια και... να γίνει. Κομμάτια να γίνει. Δεν σε ενοχλεί να χάσεις ό,τι φράγκα έχεις μαζέψει. Σε ενοχλεί, όχι, ε. Καθόλου. Με 500 ευρώ, παραπάνω. Με χρεοκοπία. Πυροσβεστικά. Φώναξε τα ίδια. Πυροσβεστικά ή ανεβαίνουμε πάνω τα σύννεφα. Πυροσβεστικά. Σε λίγο. Ποια εντολή δίνουμε, παρακαλώ, στο διάδρομο. Άστα. Ε? Σηκώνουμε το κόκκινο τηλέφωνο. Ω, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο ακόμα, όπως στις ταινίες. Βεβαίως. Με καλώδιο, ε. Το original, αυτό μου αρέσει. Δεν πειράζει. Χαμόγελο, αισιοδοξία και παρατέρια μένα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά για τους καλύτερους ελεκτές κυκλοφορίας. Τι να κάνουμε. Μηδέν, μηδέν. Ο Δημήτρης τώρα κατάλαβε ότι μία χρεοκοπία ήταν αρκετή. Όχι, δεν φτάνει. Είναι η σειρά σου να παίξει, γιατί μετά, αν δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, θα σου κάνω δώρο το κουτί. Προχώρα. Πάμε. 45 ευρώ, έλα δικέ μου. Έλα δικέ μου. Επιτέλους θα βγάλεις χρήματα. Θα βγάλω. Το πει. Πολιτσμάν. Oh. Ναι, κύριε Πολιτσμάνε. Ναι, κύριε Πολιτσμάνε. 90 ευρώ. Έτσι, απλά, ωραία. Σκέψου τώρα λίγο, κάνε μια σκέψη στο μυαλό σου. Φτιάξε λίγο. Τζούλια Νόβα με αστυνομική στολή να συλλαμβάνει στον δρόμο κακοποιούς. Δεν θα έρθουνε μόνοι, θα πούνε παραδείνομαι. Έχει ντυθεί απόκριες. Δεν μας κάλεσες όμως να παραδοθούμε. Λες εσύ ήξερα τότε. Εγώ θα χειροπέδες αρχόμουν, ξέρεις. Τις γούνινες. Ναι, μπορώ να τα χέρια μου, δεν μπορώ. Ό,τι θέλεις, χρώμα θέλεις, αρκεί να με συλλάβεις. Δημήτρη, γυρίζεις. Ναι, ναι. Πάμε. Έφερε μια χρεοκοπία, το ξεπέρασε. Τζούλια, εγώ κρατάω τη σκέψη τη σύλληψή μου. Θέλουν κι άλλοι, βλέπω, να συλληφθούν από σένα. 50 ευρώ ακόμα. Πάμε, πάμε, πάμε. Άμα το βρει... το γάμα. Ναι, βεβαίως. Ω, 150 ευρώ. 150 ευρώ. Όπου πάμε για ανάκριση. Είμαι έτοιμος. 240, που σημαίνει ότι αγοράζεις φωνή εάν θέλεις ή γυρίζεις ή το λες. Τι κάνουμε, πες μου τώρα. Γυρνάμε. Γυρνάμε. Έχεις βρει τον τρόπο. Σε πέρασε τη χρεοκοπία, Τζούλια. Και τώρα έχει βρει το κόλπο. Και πηγαίνει στα ποσά. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Όχι! Το κάπα. Θέλουμε το κάπα. Κρατητήρια. Εκεί θα μας πάνε σε λίγο. Παραμένεις άτυχος. Λένα, 160 ευρώ είναι καλά για την ώρα. Με μία-δυο γυροβολιές και μία-δυο καλές μαντεψιές μπορείς να προηγηθείς το παιχνίδι, εάν κερδίσεις το γρίφο. Και πάλι σκαπουλάρι από χρεοκοπία και πάλι 65 ευρώ. Beautiful. Το ρο. Ρο. Θέλουμε το ρο. Η ρότα του καραβιού. Αμάν! Έλα ρε παιδιά, πέντε. Απογειωνόμαστε. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι για τον Νίκο. Δεν πάμε απογείωση. Πάμε. Φόρτσα τα πανιά. Φόρτσα τα πανιά, διότι έχει ξεφύγει τώρα η Ελένα μας. 4,85! Κασέδι μου, γυροβολιά τρομερή, έχουμε βγει στο πέλαγος και πηγαίνουμε τώρα. Φόρτσα τα πανιά. Άμα θες αγοράσεις και φωνή, ναι. Μπορώ να το πω. Να το πεις γιατί, δικό μου λάθος, δεν έχει άλλα. Να με διορθώνεις. Βλέπεις, το τα είπα, ξέρω. Αλλά δεν μ' άκουσες. Εσύ τα ξέρεις, εγώ δεν τα βρισκώ. Είμαι μαρτυριάρης. Παλουκώνω, 7:28 εκεί στην τηλεόραση. Άκου να δεις, αφού παλουκώνεις για να μας βλέπεις, τώρα παλουκώσω εδώ και πες το σωστά, διότι θα παλουκωθείς στην πρώτη θέση, προσωρινά τουλάχιστον. Θα αρπάξεις τα λεφτά, θα τα βάλεις στο ταμείο και θα πάρεις κεφάλι. Σε ακούω. Αργυρό Μπαρμπαρίγου, μαγείρισα. Αργυρό Μπαρμπαρίγου,
μαγείρισα. Με σωστή απάντηση, παίρνουμε τα λεφτά! Μπράβο, Λενάκη! Μπράβο, Λενάκη! Αργυρό Μπαρμπαρίγου, μαγείρισα και γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με το λαό είμαστε εμείς, έτσι. 485 πρώτη. Ο Νικόλας ακολουθεί με 165 και ο Δημήτρης φορά τη ζακέτα, γιατί οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά εξομαχία για 100 ευρώ στην κατηγορία. Η κατηγορία μας θα είναι ξενομανία. Να τα γράμματα που πρέπει να βρεθούν. Τα γράμματα θα βρεθούν από μόνα τους. Το θέμα είναι εσείς να το λύσετε πατώντας το μπάζερ από τώρα. 100 ευρώ θα πάρετε. Είναι ένα καλό ποσό. Και πάτησε πρώτος ο Νίκος και μου λέει γρήγορα. Μπόνους δώρο. Μπόνους δώρο. Σαν την λεξομαχία ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Μέχρι στιγμής το ντέρμπι είναι ανάμεσα σε Νίκο και Λένα, διότι ο Νίκος έβγαλε άλλα 100 ευρώ. Πλησιάζει τη Λένα, 2,65, 4,85 και στον τρίτο γύρο μπαίνει στον κόλπο ο Μίτσος. Πάμε! Τρίτος γύρος, μπόνους! Μπόνους συν 200 ευρώ για όποιον κερδίσει αυτό το γρίφο. Ανταλλάζω τα 200 με το περιεχόμενο. Εντάξει! Κανείς δεν το θέλει, κατάλαβα. 200 ευρώ. Κατηγορία, Τζούλια, που θα παίξουμε για αυτό το γύρο. Άντε, πάμε τώρα να τραγουδήσουμε. Η κατηγορία μας είναι τίτλος τραγουδιού. Γράμματα, λέξεις, πόσες, πόσα. Να το τραγουδάκι μας. Τέσσερις είναι οι λέξεις τις οποίες καλούμαστε να βρούμε. Λένα, είναι η σειρά σου να γυρίσεις τώρα πρώτη και να τραγουδήσεις. Πάμε! Η Λένα Ιετσού στα 30 ευρώ. Έλα, καπετάνισσα. Το ΤΑΦ. Καπετάνισσα, μπράβο. Καμία τρικυμία, 30 ευρώ. Ξαναγυρίζεις. Θα το κάνει, θα το κάνει. Το έκανε, το έκανε. 200 ευρώ. Το μη. Το μη. Μη, μούτσος στο πλοίο. Μούτσο δεν είχε το καράβι. Και έτσι θα παίξει τώρα ο Νίκος, που είναι ειδικός στα αεροπλάνα καλύτερα. Πάμε! Παιδιά, πάει για το τάμπλετ ο άνθρωπος. Θα χρειάζεται αυτά. Ένα τάμπλετ το οποίο θα μου υποσχεθείς, εάν κερδίσεις, βρίσκοντας ένα σύμφωνο, δεν θα το πάρεις μαζί σου περιβαλλέγχου. Όχι. Δεν θέλω να αφοσιωθεί στο Candy Crush και σε όλα αυτά. Θέλω να είσαι εκεί. Θα το δώσω στο γιο μου. Μπράβο, καλύτερα. Το προτιμώ. Πες μου πρώτα ένα σύμφωνο για να πάρεις το tablet MLS. Θα πω το K. Κοίταξε τον. Είναι και μικρός. Πόσο μικρός? 8. Τι μικρός, έπαιρνα το τρίτο του tablet. Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή στεναχωρήθηκε, με ειλικρίνεια μίλησε του στην κάμερα και πες του στον επόμενο γύρο θα το φέρω αγόρι μου. Θα στο πάρω αργότερα. Έτσι, έτσι. Αυτός είναι πατέρας. Αυτός είναι πατέρας. Δημήτρη μου, σου κάνουμε τη χάρη η αντίπαλή σου και είσαι ο μόνος χωρίς χρήματα. Μήπως ήρθε η ώρα σιγά σιγά. Μην αρχίσεις να κόβεις κλίση από αύριο και θα μαζεύεις αλλιώς. Πάρ' τα εδώ καλύτερα, να σκάσουμε εμείς. Πάμε. Έλα. Έτσι, μπράβο. 50 ευρώ επειδή δεν φόραγε ζώνη. Πολύ παραπάνω είναι. Παραπάνω είναι, αλλά άμα πληρώσεις αμέσως, λίγες μέρες. Είναι 50. Το σίγμα. Ωραία, σίγμα. Ωραιότατα, 50 ευρώ, μπράβο. Μη σταματάς, τώρα που πήρες φορά, αδερφέ. Εκείνη η χρεοκοπία έχει ξεχαστεί που είχες δείξει. Έχει ξεχαστεί. Για να σε δω τώρα, αυτή τη φορά πας για το 80 ή χάνεις τη σειρά σου. Φλαράκο, πολύ ατυχία. Λοιπόν, θα αφήνω εδώ, από μόνος σου, στην επόμενη φορά θα με ανοίξεις. Ναι, άμα φέρεις και τρίτη φορά, το δικαιώσεις, είναι δικό σου. Εγώ το κάνω δώρο. Λένα, έχουμε πάρει ένα διαρκείας για την ΑΕΚ. Πάμε να εξασφαλίσουμε και θέση πάρκινγκ. Στο νέο γήπεδο. Στην Αγιά Σοφιά. Θα έχει και χαμάμ με μάθα. Θα πηγαίνει η μαμά στο χαμάμ και ο γιος στη σειρά 21. 45 ευρώ. Το νη. Ναυτάκι, Συριανό. Ωραία, να το. Νη. 45 ευρώ. Και 30 πίσω πριν, ανεβαίνεις μάνι-μάνι στα 75 και ξαναγυρίζεις αναγκαστικά. Παιδιά, αν το βρείτε,
και είναι η σειρά σας, το λέτε επί τόπου, δεν επί τόπου. Το λέτε για να εισπράξετε. Διαφορετικά, γυρίζετε για να παίρνετε τα γράμματα που ξέρετε ότι υπάρχουν. Τι λέμε τώρα? Το γάμα. Καλά κάνεις. Να το και το γάμα. Ωραίο. Τίτλος τραγουδιού και σιγά σιγά πρέπει να αρχίζει να γυρίζει στο μυαλό σας το τραγούδι. Σιγά σιγά. Άλλωστε, γύρνα, θα πρέπει να το τραγουδήσετε για να κερδίσετε, αλλιώς τα λεφτά πηγαίνουν στην Τζούλια. Γιατί όχι. 50 ευρώ. Λάμδα. Λοστρόμος. Το ξέρει. Να το Λάμδα. Πες μου αν ήταν τυχερό ή αν ξέρεις τι γίνεται και απλώς μας παίζεις τώρα. Μας τρολάρεις που λέει και η νέα γενιά. Α, δεν το ξέρει, τυχερό ήταν. Έχεις καλώς, ναι. Γύρισε ή αγόρασε. Προτιμάς να γυρίσεις μάλλον για λεφτά, ε. Για ευρώ, έλα. Έλα, καπετάνισσα. Μπράβο. Καπετάνισσα, 45 ευρώ. Ποιο γράμμα? Να πούμε το πι. Να το! Να το και το πι. Ούτε τώρα. Όχι. Αν όχι, γύρνα. Μη κάθεσαι. Γυρίζεις. Η Λένα το πάει καλά το καράβι, αλλά δεν ξέρω αν θα χτυπήσει τα βράχια. Το τέλος. Λένα για 50 ευρώ το επόμενο σύμφωνο. Το ρο. Βέβαια και το ρο στην τύχη γι' αυτό. Για σένα πάω. Λυπάμαι που έχει κολλήσει στο μυαλό σου γιατί δεν έχει ένα σύμφωνα. Οπότε δεν σε αφήνω να γυρίσεις. Σε αφήνω να το πεις ή να αγοράσεις. Θυσιάζοντας 100 ευρώ. Τι κάνουμε, δεν το λες. Όχι, θα πω ένα φωνή. Ποιο? Να πω το Α. Ένα, δύο, τρία. Τρία. Τι είναι το λάτρι. Τι είναι, ντε. Προσπάθησε να το διαβάσει. Κάτσε να σε αγχώσω. Το ξέρεις εσύ. Είναι πολύ εύκολο. Σε άγχωσα ήδη, το ξέρει ο πύργος ελέγχου. Το λες, έχεις 5 δεύτερα. Δοκίμασε. Για σένα πάω τα 3. Έληξε το χρόνο σου ούτως ή άλλως και φτάνουμε τώρα στο κομβικό σημείο. Η πτήση Boeing 728 που έρχεται από Σεϊχέλες προσγειώνεται στο διάδρομο σου. Προσγειώνεται. Προσγειώνεται. Για σένα που λατρεύω. Εάν είναι το για σένα που λατρεύω, ο πύργος ελέγχου δίνει σήμα και τι λέει? Απογείωση. Boeing 727, έτοιμο για απογείωση. Για σένα που λατρεύω. Για σένα που λατρεύω! Έτσι, ένα θερμό χειροκρότημα για τον Νίκο, ο οποίος είχε 0 στην αρχή. Ήρθε τα 50, πήρε και το ποσό σου, πήρε και τον μπόνους και έχει ανέβει τώρα πολύ ψηλά. Ξέρεις πόσο έχει φτάσει? Πόσο? Σύνολο 5-15. Μπράβο, Νίκο! Αυτά αλλάζουν την επόμενη λεξομαχία. Πάμε για κατηγορία. Για να δούμε τι είναι αυτό που υπάρχει στο χάρτη. Είναι καλό αυτό που θα βρείτε γιατί 150 ευρώ κρίνουν εδώ τους νικητές πλέον. Ισχύει και για σένα αυτό, Δημήτρη μου. 150 ευρώ πλησιάζει στα 2 εκατοστάρικα του αντιπάλου. 2-3 εκατοστάρικα. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε. Θα ακολουθήσει και σειρά προτεραιότητας. Κάτι κάπου. Απάντησε πρώτος ο Νίκος. Ρότερνταμ, Ολλανδία. Ολλανδία. Είναι! Μπράβο, Νίκο! Σερί, το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα πίσω από το άλλο. Και άλλα 150 ευρώ. Και άλλα 150 ευρώ. Ανεβαίνεις! Ελίθι over! Εσείς ετοιμαστείτε για τον γύρο που θα κρίνει τα πάντα αφού δηλώσετε συμμετοχή γιατί μετά σας περιμένουμε εδώ στα επόμενα επεισόδια. Για να δηλώσετε συμμετοχή σας, καλέστε μας στο 210-66-32-93-7 ή στη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/τροχός της τύχης. Και όσο δίνω στο Δημήτρη οδηγίες για το πώς θα φτάσουμε τον Νίκο και τη Λένα, διαφημίσεις, ανασύνταξη δυνάμεων και γυρίζουμε!
Καλώς τους και πάλι. Με τον Νίκο και τη Λένα που έχουν κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μέχρι τώρα έχουμε δει ένα σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ πύργου ελέγχου αεροδρομίου και μεταξύ Λένας, wannabe καπετάνισσας. Υπάρχει καιρός, τώρα τα παιδιά μεγαλώσανε, μπορεί να πας πάλι σχολή κι εσύ. Δεν έχει κανένα άγχος ο Δημήτρης μας, διότι ξέρει ο Μίστερ Πολιτσμαν ότι υπάρχει ακόμα ο τέταρτος και κρίσιμος γύρος. Για να σε χαλαρώσω, γιατί έχεις πάρει ήδη το κουτί των εκπλήξεων δίπλα σου. Εάν φέρεις άλλη μια χρεοκοπία, το ανοίγεις μόνος σου. Θέλω να ζητήσεις από την Τζούλια μια κατηγορία για πάρτι σου. Ζήτα της. Αθλητικά. Δεν μπορώ να σου τη δώσω. Θα είναι με μια λέξη. Δηλαδή θα έχουμε μια φρασούλα με μια μόνο λέξη. Για να δούμε παρακαλώ στον πίνακα τι συμβαίνει. Αυτά εδώ, η τελευταία είναι η λέξη μας. Και όλα τα υπόλοιπα από πάνω είναι όλα αυτά τα συφραζόμενα με τα οποία λέμε το ίδιο πράγμα. Τη λεξούλα μας δηλαδή. Έτσι, με μία λέξη, την τελευταία λέμε όλα τα από πάνω. Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Να σηκώσει το χέρι ποιος κέρδισε το τελευταία λεξομαχία. Είναι ο Νίκος που γυρίζει. Είναι καλός. Έχει νομίζω ένα σερί 3-0. Έτσι δεν είναι σε γύρους και τα λοιπά. Και ξεκινάς με 20 ευρώ. Πάμε. Το σίγμα. Την πατήσαμε με το σίγμα, παρότι έχει μια δημοφιλία, είναι φυρμά το γράμμα, αλλά όχι απαραίτητο. Εγώ στα έλεγα. Και επειδή η Τζούλια δεν σε βοηθάει, ο άνθρωπός σου. Ναι, έχω 12 κλήσεις στο σπίτι να σου φέρω. Πάμε. Δίνεις κλήσεις και στην Κύπρο, αν χρειαστεί. Όχι. Γιατί εκεί με το ανάποδο τιμόνι εγώ παθαίνω, ξέρεις, ζημιά. 15 ευρώ, πάμε να ξεκινήσουμε. Το ρο. Ρο. Σίγμα δεν έχουμε. Ρο δεν έχουμε. Όλοι δουλεύουμε για την σχολή εμποροπλοίαρχων. Λένα. Πάμε. Η Λένα μας, χωρίς να το περιμένει, ενώ ήταν τρίτη στη σειρά να παίξει, καταφέρνει να παίζει πρώτη και για 10 ευρώ έστω. Δεν έχει σημασία. Το νι. Ναυτεμπορική σχολή, ναι. 2 νι, 20 ευρώ. Καλό. Καλό, γιατί σε... Σε ξεμπλοκάρει λιγάκι τώρα και έχει τη δυνατότητα με το καλό στο αριστερό το χέρι. Αυτό είναι γύρισμα. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι, είσαι πραγματικά για το καράβι να μας δείξεις 5 πράγματα. Αυτά είναι δεύτερη ευκαιρία. Σε αγχώσου, εάν το βρεις, παίρνεις κίτρινη ακτίδικη κάρτα. Εάν δεν το βρεις, απλά ξαναγυρίζεις. Εάν θες να πάρεις φωνή δωρεάν, πάρτο, αλλά δεν θα σου αποφέρει χρήματα. Το τα. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Πήρες τα 2,45 σου και πήρες και την κίτρινη αεξίδικη κάρτα. Κοιτάς την αγώ κόκκινη. Και τώρα ταιριάζει και με το φόρεμα. Τι, σετάκι. Αν δεν αγώ κόκκινη κάρτα ποτέ. Τη Λένα. Ακόμα κι άλλο δεύτερη ευκαιρία να πάρεις, θα σου δώσω δεύτερη κίτρινη. Έτσι για να μάθεις. Έχεις 110 ευρώ και πρέπει να γυρίσεις ή να θυσιάσεις τα 100 από τα 110. Όχι, βέβαια. Ωραιότατα. Το ρο. Μάλιστα. Οπότε έχετε όλοι από μία αποτυχία. Α! Περίμενα να το ξεχάσει. Όχι. Καμ του δώσε. Εδώ. Για περπατήσει. Για την ώρα είσαι στη σχολή ακόμα. Δεν έχεις γίνει καπετάνιος. Όχι. Οπότε πήγαινε να έρχεσαι. Πήγαινε λοιπόν ξανά στη θέση σου. Και τώρα αποφάσισε επιτέλους ένα τριψήφιο. Όνειρο. Όνειρο. Μην το κάνεις εφιάλτη. Πι. Θέλουμε το πι. Με πι και 200 ευρώ. Αλλάζει ρότα, δε. Αμάν! Αμάν! Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Μάλλον δεν είναι έκτηνες εκεί πίσω. Θέλω να πω. 200 και 200! Και 200! Δεν συντονιστήκαμε σωστά. Θα το ξαναπάω. 200 και 200! Και 200! 600! Τόσα είναι! Ακούσε πολύ κακή, χαλάρωσε. 710. Όλα μαζί. Μαζί με το 600. Τώρα χαμογέλα όσο θέλεις, αγόραζε φωνή όσα θέλεις, αλλά λύσε το γρίφο, διότι μόνο έτσι τα παίρνεις. Λοιπόν, θα πω ένα αλφα. Ένα κατοστάρικο λιγότερο, ένα αλφα περισσότερο. 4, α, 5,
Τουλάχιστον 5-5. Είναι 5. Λοιπόν, έκανες καλή αγορά. Πάρα πολύ καλή αγορά. Σου παίρνουμε 100 ευρώ για αυτά τα αλφα που ζήτησες και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Τι κάνεις τώρα? Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις, δεν θα θυσιάσεις άλλα 100. Όχι. Γύρνα, δεν σου βάλω εγώ το χέρι. Η στρατηγική είναι στρατηγική. Εδώ ο Δημήτρης ζει με ένα κουτί δίπλα του ολκυρίου. Τα λεφτά τα μάζεψες, τώρα πας για συντήρηση και λύση. Το κάφα. Αμάν. Εδώ τώρα αρχίζουν τα ζόρια, διότι περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και η Τζούλια, έχουν βρει τι γίνεται. Εσύ ακόμα δεν το έχεις καθαρίσει τι είναι αυτό. Το κοινό μας το ξέρει από ό,τι έχω καταλάβει και πού να δεις στο σπίτι που μας παρακολουθούν, που στο φωνάζουν και δεν ακούς. Αυτό όμως δεν πειράζει. Σκοπός είναι να δούμε τι κάνει ο Νίκος. Εγώ δεν το έχω. Δεν το έχεις, άρα αναγκαστικά θα γυρίσεις. Άρα θα γυρίσει αναγκαστικά ο Νικόλας, ο οποίος κρίνεται από αυτή τη γυροβολιά. Παιδιά, θα είναι καλή όπως και να έχει. Θα είναι καλή! Το υποσχέθηκε! Το υποσχέθηκε! Είπε στο γιο σου, μετά θα σου φέρω το τάμπλετ. Ναι, το πες. Ναι. Σου το είπε μικρό. Πώς το λένε το μικρό? Μιχάλη. Μιχάλη, ο μπαμπάς το είπε. Και ο μπαμπάς τηρεί το λόγο του. Και λέει και σωστό σύμφωνο για να στο φέρει. Το μη. Μπράβο! Μιχαλάκη! Τάμπλετ MLS ο μπαμπάς. Το φέρνει. Ρώτησε κακομοίρη μου να μην βρει το γρίφο γιατί δεν έχει τάμπλετ MLS. Το παίρνει. Το βρήκε. Μιχάλη, έρχεται ο μπαμπάς. Ετοιμάσου. Φορτιστές όλα στην πρίζα έτοιμα γιατί ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πάρει αυτό το γρίφο, να πάρει κι άλλα λεφτά, να συνεχίσει το σερί του με την απάντηση. Γάτα με πέταλα, πανέξυπνη. Γάτα με πέταλα, πανέξυπνη. Είναι η σωστή! Είναι η σωστή! Μπράβο! Είσαι γάτα! Με πέταλα. Ο Νίκος, κυρίες και κύριοι, με 8.34 έκανε τη διαφορά. Μέσα σε αυτά είναι και το τάμπλετ MLS και ναι, Μιχάλη μου, ήρθε το τάμπλετ. 8.34, τάμπλετ MLS και είναι ο μεγάλος νικητής. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω να πω ότι μετά από χρεοκοπίες, χάνεις τη σειρά σου και μια ζακέτα ζεστή, ο άνθρωπος ήρθε, το ευχαριστήθηκε, θα προχωρήσει σε συλλήψεις άμεσα από ό,τι βλέπω. Χάρηκα πολύ. Μπορείς επιτέλους να ανοίξεις το δώρο. Να ανοίξεις, εάν το δώρο είναι αξία, μπορεί να ξεπεράσεις τον Νίκο και να πάμε για σε άλλο επίπεδο. Θέλω να το κοιτάξεις. Για κοίτα λίγο σιγά-σιγά. Ανεκτήμητη αξία. Για σένα είναι. Ναι. Πάρ' το. Πάρ' το. Κυρίες και κύριοι, ο τυχερός της παρέας σήμερα ήταν ο Δημήτρης. Χρεοκοπίες. Κάνεις τη σειρά σου, τα πάντα όλα. Και δωράκι. Για πάρ' και δωράκι. Κυρίες και κύριοι, έπαιξε τίμια. Έπαιξε δυνατά, προσπάθησε, αλλά είχε πολύ καλό αντίπαλο, διότι τις αεροπορίες πάνε πιο γρήγορα τελικά από τους καπετάνιους. Η Λένα μας. Μία υπέροχη μητέρα που όταν μου είπε ότι ο γιος είναι 20 και κουφάθηκα, διότι εσύ... είναι 20. Μετά σου... 19. 20. 19. Δεν είναι 20, 19. Χριστέ μου, είναι μικρό παιδί ακόμα, ε. Και πάντα θα μείνει μωρό. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και μας χάρισε το χαμογελό σου. Και είναι ο Νίκος! Θα το συντονίσω, γιατί δεν μπορούν να πετύχουν ούτε το όνομά σου. Να συντονίσουμε τώρα. Νίκος! Τώρα. Όλα αυτά γίνονται για σένα. Μας πήρες τα τάμπλετ. Μας πήρες τα λεφτά. Μήπως μας πάρεις και το... Πεζό 108! Φύγαμε! Για απογείωση! Όπου πετώντας φτάνουμε, παιδιά, πετώντας. Τούτε τα βλέπεις αυτά, σε παρακαλώ. Όταν το απογειώσω το αεροπλάνο, θα με οδηγήσεις σωστά και η Τζούλια αεροσυνοδός. Όλα σου πήγανε καλά. Έφτασε στα 834 ευρώ και ο γιος ο Μιχάλης έχει ένα τάμπλετ πλέον από τον μπαμπά. MLS, 6,75 μέτρητα και 159 το τάμπλετ. Όλα καλά, δικά σου, τέλος. Τώρα να κερδίσουμε κάτι για τη μικρή. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Έχεις κόρη. Η κόρη σου ίσως να είναι πιο τυχερή ακόμα, διότι τα 834, εάν λύσεις τον τελευταίο γρίφο, θα μοιάζουν λίγα. 23 φάκελοι με χρήματα, ένας φάκελος με το πεζό, 108, στα μέτρα σου κάθεσαι και φτιάχνετε το αμάξι πάνω σου. Εκεί η κόρη σου θα χορτάσει βόλτα, σίγουρα. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλεις ένα καλό γύρισμα της τύχης και μετά
όλη σου την καλή διάθεση και ικανότητα να λύσεις το γρίφο. Είσαι έτοιμος? Πάμε, καλή τύχη. Δυνατά. Ο τροχός γυρίζει για τελευταία φορά απόψε και σταματάει στο νούμερο 23. Θέλω, Νίκο, να μου δώσει το νούμερο 23. Ο διάδρομος 23 είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει στην τελική μας προσγείωση. Πρέπει να το προσγειώσουμε καλά το αεροπλάνο. Το απογειώσαμε. Το ταξιδέψαμε. Αλλά τώρα έφτασε η ώρα να φτάσουμε ασφαλείς πίσω στο αεροδρόμιο. Τελευταίος γρίφος. Τελευταία κατηγορία από τα χείλη της Τζούλιας για τον φίλο μας, τον Νίκο. Η κατηγορία μας θα είναι ιστορία, μυθολογία. Ιστορία, μυθολογία. Θα πας καλά με αυτό? Αρκετά. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Σου δίνουμε 5 γράμματα εμείς και αμέσως μετά 4 εσύ. Τα γράμματα που σου δίνουμε είναι το λάμδα, το πι, το σίγμα, το ταφ και επίσης παραδοσιακά το άλφα. Αποκαλύπτουμε τώρα τα γράμματα που υπάρχουν. Λάμδα, ταφ και άλφα είναι αρκετά, είναι 5 γράμματα. Αλλά εσύ μπορείς να γεμίσεις και άλλα και να στο παζλ με τα 3 σύμφωνα και το 1 φωνή. Ακούω ένα-ένα τα σύμφωνα. Κάπα. Θέλουμε το κάπα. Όπως λέμε, κερί. Θήτα. Θέλουμε το θήτα. Όπως λέμε, θαλπορί. Και άλλο ένα, τελευταίο. Και νι. Και το νι, όπως λέμε, ντέφι. Το φωνήεν που θέλεις. Το ήτα. Θέλεις το ήτα, όπως λέμε, ηλιαχτίδα. Αποκάλυψη. Κάπα. Μπράβο, ήξερες και το φύτα. Ήτα μέσα, 10 δευτερόλεπτα για όσες απαντήσεις θέλεις από τώρα. Η άθλη του Ηρακλή. Η άθλη του Ηρακλή. Το έκανες να μοιάζει εύκολο. Το έκανες να μοιάζει εύκολο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Νίκος! Όχι, όχι παιδιά, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Μιλάμε για τέρας ψυχραιμίας. Τέρας ψυχραιμίας, το πιο αγχωτικό επάγγελμα του κόσμου, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με ανθρώπινες ζωές. Ακρέμονται από τα χείλη του, ένα λάθος σε τελειώνει, δεν κάνει λάθη μέχρι το τελικό. Και εδώ υπάρχει κάτι πολύ καλό. Ησυχία παρακαλώ απόλυτη, διότι εγώ θα ετοιμαστώ τώρα. Τζούλια, θα έρθω μέχρι εσένα, γιατί θα ανοίξω τα φτερά μου, όσο εσύ μου δίνεις εντολές για να το ανοίξω. Όταν προσγειωθώ εδώ, θα ανοίξω και τον τελευταίο φάκελο. Είσαι έτοιμος να μου δώσεις εντολές? Βεβαίως. Είμαι στο αεροσκάφος, έχω μπει, ανοίγω τα φτερά μου και πάω για προσγείωση. Με παρακολουθείς? Ακούω τις εντολές σου. Στριπ στα αριστερά, πορεία 270. 270, λαμβάνω, over. Ελάτε νότια, πορεία 180. Over, λαμβάνω νότια. Βλέπω ελληνικό. Όχι, ελάτε, είναι παλιό αεροδρόμιο. Ελάτε ελεύθεροι για προσγείωση. Εδώ είμαστε ελεύθεροι ως. Κατεβαίνω. Ελεύθεροι για προσγείωση. Έφτασε! Ανοίξτε να δούμε. 3.000! 3.000, ρε μεγάλε! Μεγάλε! Σκύλια συγχαρητήρια. Τι να λέμε τώρα, έχουνε φύγει. 3.834 συνολικά, εκ των οποίων και 159 είναι το tablet MLS. Τα πήρε όλα και έφυγε! Μόνο το πεζό δεν πήρες. Δεν πειράζει. Τι να πειράζει, πλάκα μου κάνεις. Φέρεις με σύνολο 3.834 και το tablet μέσα, έτσι. Και το tablet μέσα. Συνολική αξία. Πεζό δεν είχαμε, δεν πειράζει, βολευόμαστε. Η κόρη σου ευτυχισμένη. Πες ότι θα την πας βόλτα. Έχει να πάει πολλές βόλτες. Πολύ βόλτα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος που δεν αγχώνεται ποτέ. Και όταν δεν αγχώνεσαι, έρχεσαι τροχό της τύχης και ξέρεις ότι όποιος έρχεται εδώ και γυρίζει... Κερδίζει! Καλό απόγευμα!